Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα, Χριστουσάν και στους ακροατές. Φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες θα τα λέμε ίσως και κάθε μέρα για να δούμε πότε θα είναι το κλιμάκιο. Αυτό ρωτούν περισσότεροι από τα συγκεκριμένα χωριά που είναι τα τρία βασικά χωριά που έχουν τα προβλήματα στο νομό Καστοριάς. Εκτός και αν, κύριε Μάνο, έχετε και κάτι άλλο εσείς που δεν το ξέρουμε εμείς. Κύριε Νατσούλη, έχουμε ενημερωθεί για τις ζημίες που προαναφέρατε στα τρία χωριά. Ναι. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία όπως ορίζει το σχέδιο Εγκέλαδος. Ωραία. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Λίτσκας, έχει ενημερώσει τους προέδρους των τοπικών και έχει γίνει καταγραφή των σπιτιών. Έχει επισκεφτεί και ο ίδιος την περιοχή. Τα είπαμε πριν λίγο μαζί του και με τους προέδρους εκεί των κοινοτήτων, τοπικών κοινοτήτων. Περιμένουμε σήμερα από τον κύριο Λίτσκα να μας φέρει αυτή την κατάσταση και θα επικοινωνήσουμε. Η κυρία Κωνσταντσάνη ως τωρική αντιπεριφερειάρχη, εγώ ως αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, με το κλιμάκιο της ΔΑΕΘ που έχει φτάσει στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα σήμερα το πρωί. Για να δούμε εδώ είναι ένα κομβικό σημείο. Σε εμάς πότε θα έρθουν, στα τρία αυτά χωριά, πότε θα έρθουν να το δουν από κοντά, κύριε Μάνο? Θα το γνωρίζουμε, Χρήστο, μετά την επικοινωνία. Πιστεύω πως αν όχι αύριο μεθαύριο, το κλιμάκιο θα επισκεφτεί τους οικισμούς που αναφέρατε. Για να δει και αυτό τις ζημίες. Εκεί λοιπόν αυτό το κλιμάκιο θα πει ότι αυτό κατοικείται, αυτό δεν κατοικείται, αυτό έχει ζημίες, αυτό έχει λιγότερες ζημίες. Οριοθετεί, Χρήστο, τη σεισμόπληκτη περιοχή στην περιφέρειά μας. Μάλιστα. Γιατί και την περιοχή των Κορεστίων, όπως πολύ σωστά λες, έχουν υποστεί ζημία εκεί. Σωστά. Και αυτό θα το οριοθετούν, γιατί ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες μετέπειτα διαφορετικές από την πεπατημένη. Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι κομβικό σημείο. Σημαίνει ότι όταν οριοθετεί η σεισμογενής περιοχή που έχει υποστεί ζημιές σε σπίτια κτλ., σημαίνει ότι ό,τι θα ισχύσει για τη Φλόρινα που ήταν το επίκεντρο, θα ισχύσει και για αυτές τις περιοχές. Φυσικά, Χρήστο μου, φυσικά. Δόξα σοι ο Θεός. Σε πρωινή επικοινωνία που είχαμε τον Περιφερειάρχη που ήταν καθοδόν για τη Φλόρινα για να συναντήσει, έχει στείλει έγγραφο και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως ορίζει η διαδικασία, για να ενημερωθούν και οι υπηρεσιακοί της ΔΑΕΦ να επισκεφθούν τους τρεις σεισμούς στην περιοχή της Καστοριάς. Τώρα, Θωμά, αν κριθούν από την Επιτροπή κάποια σπίτια τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα, μας λένε εδώ με αγωνία οι άνθρωποι και μας έλεγε νωρίτερα και η κυρία Ανδρέα, ας πούμε, τη Βυσσινιά, υπάρχουν κάποια σπίτια που σίγουρα δεν μπορούν να κατοικηθούν. Είναι εντελώς ετοιμόρροπα. Υπάρχει σχέδιο από την περιφέρεια και από εσάς που είστε αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Τι ακριβώς κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, πού πάμε αυτούς τους ανθρώπους σε σπίτια που δεν έχουν, που θα κριθούν μάλλον κατάλληλα? Αυτό είναι μια διαδικασία, υπάρχει ο σχεδιασμός και θα ακολουθηθεί, Χρήστο μου. Σίγουρα θα βοηθήσει η περιφέρεια στο να βρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πρόβλημα στέγη. Αυτό εξυπακούεται, δεν χρειάζεται το συζητάμε. Το λέμε αυτό γιατί ήδη, κύριε Μάνο, πάνω είναι 15-20 πόντους το χιόνι αυτή τη στιγμή. Το ξέρω, Χρήστο, το ξέρω. Και ποιο είναι το πρόβλημα το άλλο? Το πρόβλημα είναι ότι έχουν πέσει και πολλά τζάκια εκτός των άλλων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι ούτε να ζεσταθούν. Επίσης, στο μακροχώρι, από το σεισμό, έχουν ταραχτεί οι πηγές των νερών. Δεν μπορούν να πιούν καν νερό αυτή τη στιγμή. Χρήστο, είμαστε ενήμεροι για την όλη κατάσταση και στη συνεργασία με τον Δήμο και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λίσκα, θα προβρούμε σε ανάλογες ενέργειες για να λυθεί το θέμα. Τι θέλουμε από εσάς, γιατί θα επανέλθουμε σίγουρα, όπως καταλαβαίνουμε, στο θέμα. Θέλουμε μόλις έρθουν τα συνεργεία να πάνε σε όλα τα χωριά που έχουν θέμα ή κάποια σπίτια σε άλλα χωριά πέρα από αυτά τα τρία τα οποία έχουν τα σοβαρότερα θέματα. Εδώ η κυρία Κωνσταντσάνη έχει ενημερώσει τους δημάρχους ότι αν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα σε οποιοδήποτε οικισμό, να γίνει η καταγραφή για να τεθεί υπόψη μας και να ακολουθηθεί η διαδικασία. Η ίδια διαδικασία. Και μάλιστα την ώρα που θα είναι εδώ η Επιτροπή. Το λέμε αυτό γιατί, εντάξει, τα τρία αυτά χωριά έχουν τις σημαντικότερες ζημίες. Εδώ, ας πούμε. Είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο, Χρήστο. Μην ξεχνάμε ότι το επίκεντρο ήταν δυτικά, βορειοδυτικά τη πόλη Φλόρινα, 7 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι ήταν πολύ κοντά στην περιοχή, ιδιαίτερα και τη Βυσσινιάς και των δύο χωριών στα Κορέστια πάνω.
Έτσι, το μακροχωρίο και του Μελά. Όπως μας περιγράφουν η κατάσταση που τη βίωσαν οι άνθρωποι εκεί, είναι κάτι τρομακτικό. Δηλαδή... Είναι πάρα πολύ. Αν το δεις σε ευθεία γραμμή, είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο του σεισμού. Πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό και έχουμε τις ζημίες στις περιοχές. Ωραία. Ελπίζω όλα λοιπόν να γίνουν πολύ γρήγορα. Αυτό είναι πολύ βασικό αυτή τη στιγμή. Πολύ γρήγορα να ακολουθήσουν και όλα τα υπόλοιπα. Ήδη έχουν γίνει επαφές. Ήδη ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, έχει στείλει την επιστολή. Όσο ορίζει και η διαδικασία στο γραφείο του Πρωθυπουργού, έχουμε επικοινωνήσει με την επικεφαλή, την κυρία Καλογύρου του ΔΑΕΦ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και αρμόδια πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι γνωστή, είχε επισκεφτεί, αν θυμάστε, και τον οικισμό τη Τελέα. Στην Τελέα με το Χαλάζι, ναι. Με το Χαλάζι. Την είχαμε και εδώ στην εκπομπή. Έχουν ακολουθηθεί. Προσπαθούμε όσο πιο γρήγορα, όσο πιο σύντομα να γίνει. Να γίνει και, όπως είπες πολύ σωστά Χρήστο, η επίσκεψη του κλιμακίου σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Να αποφασιστεί αν είναι τα σπίτια κατοικήσιμα ή όχι. Και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χώρο κατοικίες, να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες για να τους βρεθεί μια στέγη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Θωμά, τώρα, μόλις έρθει αυτή η επιτροπή, εσύ θα είσαι συνεχώς μαζί τους? Εγώ θα, και φυσικά και εγώ και ο κύριος Λίτσκας ως αντιδήμαρχος. Ωραία, οπότε οι δυο σας θα είστε μαζί με το συνεργείο αυτό. Ωραία. Και η κυρία Κωνσταντάνη θα είναι και ο Περιφερειάρχης θα είναι εδώ πέρα μαζί. Οπότε... Θα είμαστε όλοι μαζί για να δούμε τις ζημίες και να δούμε το κυριότερο αν τα σπίτια έχουν πρόβλημα ή όχι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Να μπουν οι άνθρωποι μέσα, να κοιμηθούν ή όχι. Μόλις έρθει λοιπόν το κλιμάκιο, θα είμαστε συνεχώς μαζί σας. Σε όλη αυτή τη διαδρομή που θα κάνετε. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.